Να ξεκινήσω λέγοντάς ότι από το απόγευμα έχουν παρακολουθήσει έναν καταιγισμό ανταποκρίσεων ζωντανών συνδέσεων με την Αθήνα, Sky News, BBC, CNN, όλα τα μεγάλα δίκτυα. Όπως και εσείς παρουσιάζετε τις ειδήσεις, το ίδιο πράγμα κάνουν και όλα αυτά τα δίκτυα με παρόμοιο ρυθμό, θα έλεγα. Είναι πάρα πολλές ανταποκρίσεις. Σας δώσω επιγραμματικά μερικούς τίτλους μεγάλων ξένων μέσων ενημέρωσης. CNN, η Ελλάδα αφήνει πίσω τη λιτότητα που την κατέστρεψε, λέει ο Τσίπρας. Το Reuters, ο αριστερός Έλληνας Τσίπρας πανηγυρίζει την νίκη κατά της λιτότητας και του προγράμματος διάσωσης. Η Λιμπερασιόν, το είδαμε και νωρίτερα, έχει πρωτοσέλιδο αύριο με τον Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ελλάδα, το νέο πρόσωπο της Ευρώπης». Η Φιγκαρό, η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της μπροστά στα νέα δεδομένα στην Ελλάδα. Η Bild, το γνωστό της ύφος, κάνει λόγο για ευρωφρίκη και θρίαμβο του Τσίπρα. Το Bloomberg σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο κύμα εναντίον της λιτότητας πετυχαίνει μεγάλη νίκη. Η Financial Times σε ανάλογο ύφος, το έχουμε δει και άλλες φορές και σαρκαστικό ύφος, θα είναι ο Τσίπρας σαν τον Λούλα ή σαν τον Τσάβες. Ο Λούλα είναι ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας και ο Τσάβες είναι ο ηγέτης της Βενεζουέλας. Η Corriere della Sera μιλάει για θρίαμβο του Τσίπρα και επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει ένα βήμα από την αυτοδυναμία. Πριν από λίγο είχαμε και μια δήλωση, μια ανακοίνωση μέσω του Twitter του Βρετανού Πρωθυπουργού, του David Cameron, ο οποίος λέει τα εξής: «Οι εκλογές στην Ελλάδα θα αυξήσουν την οικονομική αβεβαιότητα σε όλη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παραμείνει προσιλωμένο στο δικό μας σχέδιο», εννοεί το δικό των συντηρητικών, «το οποίο εγγυάται την οικονομική ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας». Αυτό έγραψε ο David Cameron στο λογαριασμό του στο Twitter.